οι αυτοδιοικητικές όσο και οι ευρωεκλογές είναι για το ΣΥΡΙΖΑ κεντρική πολιτική μάχη. Δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ οι εκλογές, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τους περισσότερους θα έλεγα πολιτικούς αναλυτές, οι επερχόμενες αυτές εκλογές του Μαΐου θα κρίνουν εν πολύ στη βιωσιμότητα της δικοματικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου από αυτού. Καταρχάς θα πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που μετά τις εκλογές του Ιουνίου, της δεύτερης, 17 Ιουνίου του 2012, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Και είναι φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν εκφράζει τους πολίτες, Άγγελε. Ακόμα και αν ξεχάσω την ιδιότητά μου και σκεφτώ με ποιο τρόπο υφάρπαξε την ψήφο τους ο κύριος Σαμαράς, την υφάρπαξε λέγοντάς τους ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, ό,τι και να πει η κυβέρνηση, ό,τι και να πούν οι διάφοροι αναλυτές τους οποίους έκανες μνήμα, οποιαδήποτε προσπάθεια και να γίνει ερμηνείας καθώς πηγαίνουμε προς τις δύο κάλπες, αυτές για τις αυτοδιοικητικές αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για εκλογές που έχουν διπλό χαρακτήρα όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές, αυτοδιοικητικό αλλά και πολιτικό. Και αυτό γίνεται κατά τη πιο σαφές όταν πηγαίνουμε στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής. Οι πολίτες θα επιλέξουν την περιφερειάρχη, θέλω να πιστεύω, που δεν θα εκφράζει τη συνέχεια του σημερινού παροχημένου συστήματος διοίκησης, το οποίο ευθυγραμμίζεται, Άγγελε, με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Είτε λοιπόν θα έχουμε συνέχιση μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες δεν είναι γενικές και αόριστες, ούτε τις καταγγέλνουμε ως γενικές και αόριστες, δεν στα επιμέρους αλλά κρίσιμα ζητήματα των σκουπιλιών, των διοδίων, του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού των κοινωνικών υποδομών. Η πεποίθησή μας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα συνεχίσει με τις μνημονιακές πολιτικές, θα προχωρήσει στην απόρριψή τους, οι οποίες είναι πολιτικές που στοιχειώνουν, Άγγελε, τη ζωή μας εδώ και 4 χρόνια. Ασφαλώς, βέβαια, το γεγονός ότι η μάχη έχει και κεντρικοπολιτικά χαρακτηριστικά δεν αναιρεί τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των εκλογών. Διάβαζα από αυτή την πλευρά τον απολογισμό του έργου του νυν Περιφερειάρχη Αττικής, του Γιάννη Τουσγούρου, ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε ως απολογισμό έργου. Δηλαδή, ισχυρίζεται ότι από το 2010 που εξελέγει, έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 έργα, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε 66 δήμους, ότι δημιούργησε 100.000 θέσεις εργασίας και ότι η χρηστή διοίκησή του επέφερε πλεόνασμα 313 εκατομμυρίων ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακός απολογισμός. Επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα με τον Γιάννη τον Σγουρό? Ναι, η αλήθεια είναι, Άγγελε, ότι για έναν πολίτη, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο που υπηρετεί την ενημέρωση, ο απολογισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι όπως το παρουσίασε ο κύριος Σγουρός, μπορεί να καταστεί εντυπωσιακός. Τώρα, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Τα έργα που υλοποίησε ο κύριος Σγουρός, σε τι αφορούν? Μήπως την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, γιατί εν έτη 2014, σε μια χώρα ευρωπαϊκή, που μάλιστα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρκετή μία βροχή για να δούμε να κυριολεκτικά καταστρέφονται ζωές, να απειλούνται ζωές, να καταστρέφονται περιουσίες και δήμοι ολόκληροι να πλημμυρίζουν. Μήπως αφορούν στο αποχετευτικό σύστημα? Μήπως αφορούν στην κάλυψη των βρεφονηπιακών σταθμών, διότι είμαι σίγουρη ότι εντυπωσιάστηκε ενδεχομένως και με την ανακήρυξη ότι πρόκειται να δώσει στον κόσμο 23 βρεφονηπιακούς σταθμούς και ότι έχει άλλους τόσους σχεδόν υποκατασκευή. Ας το δούμε λοιπόν με τα νούμερα. Πόσοι είναι οι δήμοι στην περιφερειακή? Είναι 66. Που σημαίνει ότι παραδίδει λιγότερο και από το μισό των αριθμών των Δήμων, αν και εφόσον θεωρήσουμε ότι είναι αρκετός ένας βρεφονηπιακός σταθμός για ένα Δήμο. Σε ό,τι αφορά στις θέσεις εργασίας, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν πρόκειται για μόνιμες θέσεις που προέρχονται από μια πραγματική ανάπτυξη ή για προσωρινές με ημερομηνία λήξεως μέσω των περιβόητων μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν είναι το πρόβλημα της ανεργίας,
αλλά παίζουμε τα όνειρα νέων και λιγότερο νέων ανθρώπων και τους κρατούν στην καλύτερη, σε μια πεντάμινη ομοιρία. Ξέρω ότι με τις κάμερές σου έχεις παρακολουθήσει το ζήτημα. Ξέρω ότι το έχεις αναδείξει, γιατί δεν θα το δούμε ποτέ στα δελτία των 8. Άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν και μπήκαν σε αυτά τα προγράμματα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, δεν είχαν άλλη επιλογή, για να μείνουν απλήρωτοι πολλούς μήνες μετά το πέρας αυτής της πεντάμινης απασχόλησής τους. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης δεν έχει να επιδείξει πολιτικές ανάπτυξης. Το πλεόνασμα των 313 εκατομμυρίων ευρώ που σε εντυπωσίασε και το αντιλαμβάνομαι, που προβάλλουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που σχεδόν έχουν επιλέξει από καιρό ποιος είναι ο αγαπημένος τους, αγιογραφώντας τον ουσιαστικά, είναι ένα νούμερο. Αν όμως πραγματικά έχεις την πολυτέλεια και το χρόνο, διότι οι περισσότεροι πολίτες ούτε την πολυτέλεια έχουν το χρόνο, να σκύψεις πάνω στα νούμερα, θα δεις ότι όχι μόνο δεν έχεις εντυπωσιακό απολογισμό, αλλά μάλλον έχεις αρνητική δράση της περιφέρειας. Εξηγούμε. Προβλεπόταν συνολικό πρόγραμμα έργων για το 2013, έτσι, στο οποίο και αναφέρθηκες, ύψους 665 εκατομμυρίων ευρώ. Από τα 665 εκατομμύρια, τα 213 θα προερχόταν από τους ίδιους πόρους της περιφέρειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόσφατο απολογισμό, τιμολογήθηκαν τελικά καθόλου το 2013 έργα ύψους μόλις 29 εκατομμυρίων ευρώ. Και πληρώθηκαν έργα, ναι, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ. Τι σημαίνει τώρα αυτό, Άγγελε? Ότι με γρήγορους υπολογισμούς εκτελέστηκε μόλις το 12,5% των έργων που είχαν προϋπολογιστεί. Από τα έργα λοιπόν, Άγγελε, που δεν εκτελέστηκαν, προέρχεται αυτό το περιβόητο πλεόνασμα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλεόνασμα αδράνειας και αντί ο κύριος Περιφερειάρχης να κάνει έργα κοινωνικής ωφέλειας σε μια περίοδο που η κοινωνία συντρίβεται, που όχι ο Καλοδούκας και η Δούρου, όχι ο Τσίπρας ή κάποιος κοινωνικός ακτιβιστής, αλλά διεθνή φόρα και διεθνή οργανισμοί λένε για ανθρωπιστική κρίση στην πατρίδα μας και η περιφέρεια Αττικής είναι η μισή χώρα. Λοιπόν, αντί να τα πανηγυρίζει, εκείνο που έκανε είναι ότι περηφανεύεται για ένα πλεόνασμα απραξίας, αλλά και εν τέλει προκλητικότητας, αφού δεν επιχείρησε όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει μόνιμες θέσεις εργασίας, να λειτουργήσει με έναν αναπτυξιακό τρόπο στο λεκανοπέδιο που χυμάζεται από την ανθρωπιστική κρίση. Αναφέρθηκες ήδη στο πρόβλημα της αποχέτευσης και στο πρόβλημα των βραβείων υπηρεακών σταθμών. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, συνακόλουθα, να μου πεις πώς ιεραρχείς τα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής και τι θα κάνεις αν βγεις περιφερειάρχης. Ποια προβλήματα, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σου? Ωραία. Να πούμε καταρχάς ότι η περιφέρεια Αττικής, που είναι μεγαλύτερη της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπυκνώνει ως μικρογραφία όλες τις παθογένειες της χώρας. Mm-hmm. Εάν το πούμε αυτό, και πρέπει να σου πω ότι τον τελευταίο ένα μήνα μπορώ να στο επιβεβαιώσω, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ουσιαστικά τα πάντα. Ό,τι αντιμετωπίζει ο πολίτης από τον Εύρο ως τον ομό Ηρακλείου της Κρήτης και από τη Σάμμο στην Κέρκυρα. Άρα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα που να μην υφίσταται και να μην δοκιμάζει τους πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής. Ωστόσο, επειδή η βασιλική οδός για να μην κάνεις τίποτε είναι να βάλεις ταυτόχρονα πολλές προτεραιότητες, ξεκινάμε με το πρόγραμμα το οποίο κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ραγδαίες εξελίξεις και στην κρισιμότητα της κατάστασης, με το γεγονός ότι η πρώτη προτεραιότητα θα είναι οι κοινωνικές υποδομές, η ανεργία, παύλα, ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως το λέμε. Διότι έχεις μια περιοχή όπου η ανεργία έχει φτάσει το 28,5% και η κίνητη των νέων κινείται στο τραγικό μεσόωρο του 60%. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι, θα το έλεγα αλλιώς, ακόμα και αν η προτεραιότητά μας ήταν κάτι άλλο, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες περιφέρειας, όλες τις δυνάμεις, όλους τους πόρους, να εκμεταλλευτούμε τους ειδικούς κωδικούς του ΕΣΠΑ και του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης, του ΣΕΣ, για το οποίο είπα, για την κοινωνική συνοχή και για ανάπτυξη, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι μια προτεραιότητα που τη βάζει η ίδια η ζωή.
ενώ πηγαίνουμε προς την μέρα της 18ης Μαΐου, θα παρουσιάσουμε, αν θέλεις, και τις άλλες προτεραιότητές μας που αφορούν το ρυθμιστικό σχέδιο, τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, τους ορεινούς όγκους, και θα κάνουμε μια προσπάθεια να μην περιοριστούμε στην καταγγελία. Να παρουσιάσουμε αυτό που θα υλοποιήσουμε από την επαύριο της Κυριακής των εκλογών. Όμως, σου ξαναλέω, και με αυτό να βγει, ας πούμε, αν θέλεις, το να συνοψίσω την απάντησή μου, η ίδια η πραγματικότητα βάζει ως προτεραιότητα τις κοινωνικές υποδομές στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την κεφαλοποίηση εκμετάλλευσης του ΕΣΠΑ. Υπάρχουν όμως δύο θέματα, τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε πιο ειδικά. Το πρώτο είναι το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Εδώ και δεκαετίες στην Αττική υπάρχουν διάφοροι νόμιμοι χυτά, δηλαδή χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αλλά και δεκάδες παράνομες χωματερές που δημιουργούν ένα εκρηκτικό πρόβλημα και οικολογικό και κοινωνικό. Η κυβέρνηση και ο νυν πρεφερειάρχης ο Γιάννης Λουσγουρός συζητάνε και προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τη διαχείριση των σκουπιδιών. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αυτό το καυτό θέμα, πώς το βλέπεις εσύ? Πράγματι, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από τα πιο κρίσιμα. Να πούμε ότι οι επιδόσεις της χώρας σε αυτό, λόγω ακριβώς των παράνομων χωματερών που αναφέρθηκες, βαθμολογούνται κάτω του μηδενός. Και είναι γνωστό, Άγγελε, ότι πληρώνουμε ένα σωρό χρήματα, ουσιαστικά πρόστιμα, ενώ περικόπτονται μισθοί και συντάξεις, πας και συμμορφωθούμε κάποια στιγμή με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, είναι ελάχιστες μέρες που μας χωρίζουν από την σημερινή συνάντηση και συνέντευξη από την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή μας, του Νίκου του Χουντή, όπου είδε το φως κατόπιν των ενεργειών του η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία, θα έλεγα με δημοσιογραφικούς όρους, είναι καταπέλτης σε ό,τι αφορά την κατάσταση του σχητά φυλής και γραμματικού. Λέει, ανάμεσα στα άλλα, ότι ο χιτά φυλής είναι μνημόνιο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρωπίνου πόνου. Αυτά οποιοςδήποτε μπορεί να ανατρέξει μέσω του στο διαδίκτυο θα δει ότι αναφέρονται έτσι όπως τα λέω, λέξη προς λέξη. Απειλεί την υγεία των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής μέχρι και τις τρεις επόμενες γενναίες. Και να σου πω ότι σήμερα είχαμε μια συνάντηση με Επιτροπή Αγώνα από τους κατοίκους της Φυλής, όπου δυστυχώς μου παρέθεσαν τα νούμερα θανάτων, ακόμα και βρεφών. Τώρα, η έκθεση είναι επίσης καταπέλτης και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευθύνες τόσο των Υπουργείων Περιβάλλοντος όσο και του Υπουργείου Ανάπτυξης και βεβαίως της Περιφέρειας Αττικής. Να έρθουμε τώρα στα καθ' εμάς και να τα πούμε έτσι όπως είναι. Εδώ μιλάμε για κάποιους εργολαβικούς ομίλους, έτσι, που ετοιμάζονται να μοιραστούν την πίτα των δισεκατομμυρίων των σκουπιδιών, διότι αν οι κάτοικοι που είχα σήμερα την ευκαιρία να με ενημερώσουν και να με ψυχώσουν, αν θέλει, στον αγώνα που δίνω, διότι κάποιοι φρόντισαν να με παρουσιάσουν ότι δίνονται σε ένα αντιμνημονιακό αγώνα για τα σκουπίδια, θα είναι ένας αγώνας άστοχος, έολος, ενώ ουσιαστικά θορυβήθηκαν, γιατί ευθύς εξ αρχής εξήγησα ότι εμείς θα τα βάλουμε με τα εργολαβικά συμφέροντα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ούτε λίγο ούτε πολύ στη Φυλή το σκιαγράφημα όλου του σημερινού στρεβλού συστήματος διαχείρισης των σκουπιδιών. Εμείς παλεύουμε μαζί με τους πολίτες απέναντι σε αυτή τη λογική των φαραωνικών έργων που ευνοούν τα εργολαβικά συμφέροντα. Ποια είναι αυτά? Είναι όλοι αυτοί οι όμιλοι που μύρισαν χρήμα και που βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν πήγαν και καμιά αντίσταση. Διότι εδώ δεν πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα να έχεις απέτηση από τους εργολάβους να σκεφτούν αυτό που δεν σκέφτεται η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση, που δεν σκέφτεται το κράτος, που δεν σκέφτεται η κυβέρνηση ελληνική. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στα σκουπίδια και χαίρομαι που την ξαναφέρνεις αυτή την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι στον προεκλογικό αγώνα θα προσπαθήσουμε να μην συζητήσουμε για τα σκουπίδια, θα προσπαθήσουμε να μην συζητήσουμε για τα διόδια. Λοιπόν, δίνουμε έμφαση με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σε μια βιώσιμη και δίκαιη, οικονομικά και οικολογικά, όπως ήταν το πρώτο που είπες, διαχείριση των απορριμμάτων. Κάνουμε λόγο για μικρής κλίμακας,
με διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα της διαχείρισης, με διαλογή, με ήπιες τεχνολογίες στην πηγή, με ανακύκλωση, με κομποστοποίηση, με σεβασμό στο περιβάλλον, με αξιοποίηση άγγελου του ντόπιου παραγωγικού δυναμικού, γιατί το παίρνουμε αυτό υπόψη μας, ιδίως για τις περιοχές που δυστυχώς χρόνια έχουν τιμωρηθεί με το να έχουν αναλάβει το άχθος των σκουπιδιών όλων εμάς των υπολείπων. Και αυτές είναι οι διαφορές μας με τη σημερινή διοίκηση. Είμαστε κατά των εργολαβικών συμφερόντων και υπέρ των αναγκών της κοινωνίας. Ερχόμαστε τώρα στο μέγα θέμα που το έχει στήξει κιόλας, τον διοδίων. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας έχουν παραδώσει τους δρόμους σε εργολαβικές εταιρείες προς εκμετάλλευση για δεκάδες χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι αυξήσεις μόνο φέτος, διαβάζω στις εφημερίδες, σε κάποια διόδια εντός της Αττικής θα φτάσουν και οι αυξήσεις πάνω και από το 60%. Απίστευτα νούμερα. Δήμαρχοι και απλοί πολίτες που πήγαν να διαμαρτυρηθούν στα διόδια κατέληξαν στη φυλακή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε αυτό το θέμα τι προστίθεστε να κάνετε ως παράταξη. Να προσυπογράψω τις αρχικές σου λέξεις ότι και στο ζήτημα των διοδίων κυβέρνηση και διοίκηση της περιφέρειας, μάλλον η πλειοψηφούσα παράταξη με τον απερχόμενο περιφερειάρχη, έχουν ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των συμφερόντων των ολίγων σε βάρος των πολιτών. Περίπτωση του Ροπού είναι ενδεικτική. Σχεδόν για να μπει και να βγει στο σπίτι σου, εάν και εφόσον είσαι κάτοικος του Ροπού, πληρώνει διόδια. Λοιπόν, δεν είναι άλλωστε όπως σωστά μας θύμισε τυχαία και η χρήση της καταστολής. Με συλλήψεις ακόμα και ρετών από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί με δημοκρατία και εντός ενός δημοκρατικού πλαισίου να υλοποιηθούν τέτοιου είδους πολιτικές. Η δική μας προσέγγιση στο θέμα είναι διαφορετική. Πρόσφατα θέλω να θυμίσω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι καταθέσαμε σχετική ερώτηση στη Βουλή, 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία δεν απλά διαπιστώνουμε την τραγικότητα εν τέλει, Άγγελε, διότι φεδρό είναι, παράδοξο είναι, στερείται κλής λογικής, αλλά τραγικό για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως έχει υποστεί 40 και 50% μείωση του μισθού του ή έχει μείνει άνεργος, να πρέπει να πληρώνει διόδια για να μπει και να βγει από την πόρτα του σπιτιού του. Επομένως δεν σταματάμε εκεί, αλλά αν έχεις την ευκαιρία κιόλας να το ψάξεις κι εσύ, θα δεις ότι ζητάμε και πολύ συγκεκριμένα και υλοποίησιμα μέτρα. Δηλαδή ζητάμε την ανάκληση των αυξήσεων, διότι όπως είπες κι εσύ φτάνει το 60%. Μερικέ 75%. Ακριβώς. Ζητάμε τη μείωση του 2-2, ζητάμε την εισαγωγή της χιλιομέτρο χρέωσης, ζητάμε το ηλεκτρονικό σύστημα των 2-2, ζητάμε τη συμμόρφωση των παραχωρησιούχων με τις αρχές της διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού δικτύου, την κατασκευή καταρχάς ασφαλών παράπλευρων οδών, γιατί έχει σημειωθεί ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας προκειμένου να μην πληρώσουν τα διόδια, επιχειρούν σε καθημερινή βάση να περάσουν από παράπλευρες οδούς που με τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ξέρεις, δεν έχουν προσεχθεί και έτσι είναι αρκετά επικίνδυνοι. Την εισαγωγή ειδικού τιμολογίου για ευπαθείς ομάδες, όπως είναι άνθρωποι με αναπηρία, είπαμε για την ανεργία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυτή η πρόταση δική μας κινείται έτη φωτός μακριά από την κυβερνητική και εκείνη της πλειοψηφίας της περιφέρειας. Γιατί προτάσει τους πολίτες και όχι τους εργολάβους που έχουν αναλάβει να στείλουν κουβούκλια εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, το οποίο εμένα μου θυμίζει τα checkpoint που στείλουν οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα και δεν έχουν λογική. Μία μέρα είναι εδώ, την άλλη μέρα μπορεί να τους συναντήσει πιο κάτω. Αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία εξαγγέλεις, χρειάζονται χρήματα αφενός και αφετέρου. Με τόσο συσσωρευμένα προβλήματα και με τέτοια συμφέροντα τεράστια που θα θυχθούν αν εφαρμόσεις το πρόγραμμα που λες, θα πρέπει κάπως να κινητοποιηθεί και ο απλός πολίτης για να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Σαν προγραμματικά, τι σκέφτεσαι να κάνεις αυτό το πράγμα? Έχεις απόλυτο δίκιο ότι τα προβλήματα βρίσκονται μπροστά μας, ότι ήδη έχουν θορυβηθεί και δεν... Εγώ το μυρίζω πάντως το φόβο από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το φόβο των εργολάβων. Και αυτά τα προβλήματα οφείλονται στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και για δραστική περικοπή των πόρων της αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα, Άγγελε, τη μείωση κατά 67% των κεντρικών αυτοτελών πόρων και τη μείωση κατά 50% της συλλογικής απόφασης τοπικής αυτοδιοίκησης,
που χρηματοδοτούσε και χρηματοδοτεί έργα στους Δήμους. Τώρα, μπροστά σε αυτή την καταστροφή, γιατί σκέψου λίγο τα νούμερα, 67% ΚΑΠ και 50% ΣΑΤΑ, είναι τεράστια νούμερα, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την καταστροφή, ο απερχόμενος περιφερειάρχης έβγαλε μερικά δελτία τύπου ήπιον τόνο, θέλω να είμαι ευγενική, και πέραν ου, δεν αντιστάθηκε, δηλαδή δεν διεκδίκησε τους στοιχειώδους πόρους για την λειτουργία της περιφέρειας, δεν πήγε στους υπουργούς, όπως σκέφτομαι ότι θα όφιλε να κάνει, προκειμένου να υπάρχει μια ορθολογική συνέργεια για να καταστεί η περιφέρεια Αττικής σε αναπτυξιακό εργαλείο σε μια χυμαζόμενη χώρα. Εμείς λοιπόν θα κινηθούμε σε τελείως διαφορετική τροχιά. Με δύο λέξεις. Δέλτα, δέλτα. Δράση και διεκδίκηση σε εθνικό και κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια του ΣΕΣ όχι για μια επιχειρηματικότητα όμως νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Από αυτές έχουμε χορτάσει, αλλά στην κατεύθυνση μιας πραγματικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων, μόνιμων θέσεων εργασίας με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία. Τώρα, δεν θα σηκώσουμε μόνοι μας, ενώ οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, το βάρος αυτής της υλοποίησης. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ευρύτατου κοινωνικού μετώπου για τις απαραίτητες ρήξεις και μεταρρυθμίσεις. Γιατί ανταβάλω εγώ, όσοι εκλεγούν από την περιφερειακή παράταξη με τα εργολαβικά συμφέροντα, ένα στήριγμα θα έχω. Τον κόσμο. Που θα είναι από πίσω και θα με στηρίζει να μην κάνω βήμα πίσω απέναντι στη σφοδρή επίθεση που θα δεχτούμε όταν θα πάμε να τα βάλουμε με τα εργολαβικά συμφέροντα. Και μια πρώτη, αν θέλεις, ένα χέγγυο είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεται και το πρόγραμμά μας, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε προεκλογική εκστρατεία στις γειτονιές, στις περιοχές που έχουν πρόβλημα και όχι μόνο. Δηλαδή συνδέστε με επιτροπές γειτονιάς. Ναι. Νομίζω ότι μόλις σου είπα ότι σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με επιτροπές αγώνα. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι στον κόσμο που είναι καχύποπτος, που έχει καεί, ας πούμε, στο χυλό και φυσάει το γιαούρτι και άρα έχει κάθε λόγο να υποψιάζεται ότι και η υποψήφια περιφερειάρχης Ρένα Δούρου με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ λέει πράγματα, μπορεί κάτι να θυμίζουν από τις προεκλογικές εξαγγελίες άλλο. Λέω ότι τα χέγγυά μας είναι αφενός πολιτική βούληση και αφετέρου ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Δεν έχουμε συμβούλους επικοινωνίας, δεν θα μας φτιάξει το πρόγραμμα κάποιο τυπογραφείο ή μετέρων, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που έρχεται από τους πολίτες με τους πολίτες για τους πολίτες. Αλλάζοντας λίγο θέμα, γράφουμε τώρα σε επιθέσεις που γίνονται στο πρόσωπό σου πλέον. Πρώτον σου προσάπτουν απειρία. Μάλιστα διάβαζα προημέρων μια, θα έλεγα, ιδιαίτερα σκληρή επίθεση του Γιάννη Γούρου, που είναι περιφερειάρχη, προς το προσωπικό, προσωπική επίθεση, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση, που μίλησε για ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω από τις εφημερίδες, που πουλάνε αέρα και δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους, ενώ μίλησε για αλεξιπτωτιστές της πολιτικής, προφανώς ενώνοντας εσένα, που δεν έχει εκλεγεί ούτε στο 15μελές του σχολείου, στο σχολείο, μας κάνουν δε μαθήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Τι ακριβώς συμβαίνει, αλήθεια? Ευτυχώς που ιεράρχησες πρώτα τα σημαντικά και τα σπουδαία, όπως είναι τα διόδια, τα σκουπίδια και όχι μόνο. Άγγελε, δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες με τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Έχει δίκιο. Το 2003 και το 2010 κατέμενε ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και την Ομαρχία και την Περιφέρεια αντίστοιχα και σήμερα παριστάνει τον ακηδεμόνευτο, τον ακομμάτιστο, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο 5%. Ναι, τέτοια τακτική δεν θα την ακολουθήσω ποτέ, δεν την έχω ακολουθήσει. Ήμουνα σε αυτό τον χώρο και όταν ήταν στο 3%, είμαι και τώρα που είναι στο 30%. Επίσης, δεν διαθέτω εμπειρία συναντήσεων με τον κύριο Φούχτελ και πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι και πάρα πολύ κακή μαθήτρια στα μνημονιακά μαθήματα λιτότητας και περικοπής των πόρων της αυτοδιοίκησης, σαν και αυτά που ίδιος υπήρξε πολύ καλός μαθητής. Τώρα,
Όσον αφορά την αυτοδιοικητική εμπειρία, η χώρα είναι πάρα πολύ μικρή και γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω γιατί κάποιος που είναι αθλητής και που προσγειώνεται σε μία θέση μόνο και μόνο γιατί ανήκει σε ένα κόμμα και δεν υπάρχει κανένας άλλου είδους, δεν υπάρχει κανένας άλλου είδους κριτήριο και η μόνη του αποσκευή είναι η στήριξη ενός κυβερνητικού κόμματος να είναι πιο ικανός με αυτή την περιγραφή από οποιοδήποτε άλλο. Τώρα αυτά ως προς την αξιοπιστία. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πια οφείλει να ξέρει. Εγώ επέλεξα να μην είμαι ποτέ επαγγελματικός τέλεχος, παρόλο που υπήρξαν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 20 χρόνων ένταξη στην αριστερά, παλαιότερα στο ΣΥΝ και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν αρκετά φορές και το θεωρούσα πολύ τιμητικό. Αρκετές φορές μου πρότεινα να είμαι επαγγελματικός τέλεχος. Επέλεξα όμως μέχρι και την εκλογή μου το 2012, στις 6 Μαΐου, ως βουλευτής, να εργάζομαι και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν συνδύασα, σε αντίθεση με αυτό που περιέγραψα πριν, την πολιτική μου ένταξη με την απόκτηση θέσεων προνομιακών ή τέλος πάντων θέσεων που δεν είναι αιρετές. Ξέρεις, υπάρχει μια κατηγορία γενικώς προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι μαζεύει ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που είναι διεφθαρμένοι το ένα και το άλλο. Η εξειδίκευση στο πρόσωπό σου είναι ότι λένε ότι έχει σχέση με το βαθύ και διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα με τον Άκη Τσοχαζόπουλο. Ρωτάω ποια είναι η αλήθεια. Μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου και βλέποντας τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ που πλησίασε πολύ κοντά στο να βρεθεί στην διακυβέρνηση του τόπου, δημιούργησαν τέτοιες εφάνταστες ιστορίες λάσπης, όπου βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν, ορμόμενοι από το γεγονός ότι για ένα χρονικό διάστημα εργάστηκα με μπλοκάκι στο Ινστιτούτο Αμερικών Αναλύσεων που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ξέρεις, είμαι η γενιά των ανθρώπων που γνώρισαν σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές από το ίδιο το δημόσιο. Ήταν το κράτος που ξεκίνησε τα μπλοκάκια, που ξεκίνησε έτσι να μην. Δηλαδή να είναι πιο σκληρό και από τον ιδιωτικό τομέα. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο, συνέκρινα τις δικές μου απολαβές και τις δικές μου υποχρεώσεις με τον μπλοκάκι σε σχέση με έναν υπάλληλο μιας επιχείρησης και ήταν πιο σκληρός ο δικός μου εργοδότης που ήταν το σοσιαλιστικό κράτος. Λοιπόν, ορμόμενοι από εκεί, προσπαθήσαν να φτιάξουν μια ιστορία που έφτανε μάλιστα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία εγώ μοίραζα για εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν υπάρχει κόκκος αλήθεια σε αυτά. Πολλοί εμπειροί άνθρωποι όπως είναι ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Γιάννης ο Δραγασάκης έχουν προειδοποιήσει εμάς τους νεότερους να είμαστε έτοιμοι και ανθεκτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους ιστορίες. Γιατί, Άγγελε, από τη στιγμή που δεν μπορούν να μας ψέξουν για πραγματικά γεγονότα, από τη στιγμή που το πρόγραμμα και οι προτάσεις μας είτε αφορά την Περιφέρεια Αττικής, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ένα αυριανό κυβερνητικό πρόγραμμα, είναι το σωστέρεο, θα δημιουργήσουν τέτοιες ιστορίες. Πάντως θα σου πω κάτι. Εμείς οι αριστεροί, αλλά και οι δημοκράτες πολίτες, δεν πιστεύουμε ότι οι πολιτικές απαντήσεις δίνονται στα δικαστήρια. Γι' αυτό και προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις αγωγές, προσπαθούμε να αποφεύγουμε την ποινικοποίηση του πολιτικού λόγου και τέλος πάντων να το πω και αλλιώς, δεν υπάρχει δικαστική οδός προς τον σοσιαλισμό. Όμως έχω την εντύπωση ότι ίσως αν ξαναέρθει το συγκεκριμένο θέμα στην επιφάνεια, μήπως αυτοί θα χρειαστεί να κληθούν και να τα αποδείξουν ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να προσανατολίσουν την κουβέντα για πορείες, για πρόσωπα, την ίδια στιγμή που υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα που αν κληθούν να απαντήσουν, τότε αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία τους. Σε σχέση με το ψηφοδέλτιο στο οποίο είσαι επικεφαλής, η ερώτηση είναι κατά πόσο αυτό το ψηφοδέλτιο είναι στενά κομματικό ή προσπαθείτε μέσα από αυτό να εκφράσετε ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις. Είσαι αναγκασμένος να την κάνεις την ερώτηση με αυτή τη διατύπωση, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ. Σε αυτό το χυλό της αντιπολιτικής ρητορίας που θέλει τεχνοκράτες, ακομμάτιστους όπως λέγαμε πριν, δίθεν ακυδεμόνευτους τελευταία στιγμή, σχεδόν είναι ψόγος να έχεις τη στήριξη ενός κόμματος. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εγώ αισθάνομαι εξαιρετικά υπερήφανη για αυτή τη στήριξη, γιατί ο συγκεκριμένος χώρος έχει να επιδείξει τρομερούς αγώνες σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και πώς αντιλαμβάνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο,
ο στόχος, και το λέω ευθύς εξ αρχής, είναι η δημιουργία ενός ψηφοδελτίου που ουσιαστικά θα αποτυπώνει την προσπάθεια ενός πλατιού κοινωνικού μετόπου στήριξης και μιας ευρύτερης προσπάθειας, η οποία δεν θα τελειώνει το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Θα είναι μια προσπάθεια και για την επόμενη μέρα. Η περιφέρεια, προκειμένου να γυρίσει σελίδα, προκειμένου να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, να κάνουμε τις πόλεις μας ανθρώπινες, με πράσινο, με χώρους άθλησης, με τα μαγαζιά ανοιχτά. Γιατί είπαμε, η περιφέρεια είναι ένα σπουδαίο εργαλείο ανάπτυξης εν τέλει για τη μισή χώρα, για ολόκληρη τη χώρα. Δεν μπορεί να αφορά ένα μόνο πολιτικό σχηματισμό. Αλλά ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα συντρίβονται από τη λιτότητα και τις περικοπές κοινωνικών παροχών, και αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει από τώρα να κερδίσουμε προκειμένου να αλλάξουμε την Αττική, αλλά αν θέλεις να είναι ο προπομπός των αλλαγών που θα χαρακτηρίσουν, και στόχο έχουμε να χαρακτηρίσουν ολόκληρη τη χώρα. Η τελευταία μου ερώτηση με κάποιο τρόπο επανασυνδέει με την πρώτη ερώτηση που κάναμε. Αν η μάχη στην περιφέρεια έχει κεντρικό πολιτικό περιεχόμενο, τότε μια νίκη σου στην περιφέρεια πώς θα μπορούσε να βοηθήσει μια κυβέρνηση της αριστεράς ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, η οποία έχει να δώσει μάχες ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια σε πολιτικές λιτότητες και για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όπως είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια μάχη? Προφανώς άφησες ένα κύριο ερώτημα για το τέλος, γιατί αφορά σε κρίσιμο θέμα. Η περιφέρεια Αττικής, με μία δίκηση που θα έχει τη στήριξη δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων, επαναλαμβάνω ότι πάμε για ένα πλατή μέτωπο, ένα ευρύ, όσο περισσότερο μεγάλο, θα αποτελέσει σημαντικό γρανάζι στον αγώνα για μία κυβέρνηση της αριστεράς και για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Μακριά από μένα, μακριά από μας, η γηπεδική λογική της αναμέτρησης. Η περιφέρεια Αττικής λοιπόν και το λεκανοπέδιο με τους φορείς, τους ίδιους τους ανθρώπους μπορεί να είναι συμπαραστάτης αλλά και συνοδηγός, θα σου έλεγα, σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια που θα κληθεί να φέρει σε πέρας η αριστερά. Τώρα, ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό πεδίο αναμέτρησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που θα κρυθούν πολλά, εκεί που η περιφέρεια Αττικής σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών τέλει, μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα για να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα, η περιφέρεια Αττικής μπορεί να γίνει ένα προπύργιο, επαναλαμβάνω τον όρο, ανατροπής, ελπίδας, υλοποίησης συγκεκριμένων προτάσεων, ένα σημείο αναφοράς για μία διακυβέρνηση, αυριανή διακυβέρνηση του τόπου, όπου έχει αριστερό πρόσημο, αλλά όπως σωστά επισημαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και όχι μόνο, ακόμα και αν πάρουμε εκείνα τα ποσοστά αυτοδυναμίας, θα επιχειρήσουμε συνεργασίες. Διότι μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση, μιλάμε για κρίση χρέους, κρίση δημοκρατίας, και όχι, επαναλαμβάνω, για μία γηπεδικής λογικής αναμέτρησης που θα μας κάνει ενδεχομένως κάποιους να χαρούμε το βράδυ των εκλογών, αλλά την επόμενη μέρα χρειάζονται πολύ περισσότερα χέρια για να ξαναστήσουμε τη χώρα και εν τέλει την αξιοπρέπειά μας. Ρένα Δούρου, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που προγράψες. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι τώρα που τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα μπίθωνα εργολαβικών συμφερόντων γύρω από το λαιμό τους, κάντε σπουδαία δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.